Συνεχίζουμε με τη αυτογραφία στο καλύτερο προπονητή από το Basket League. Να δούμε αρχικά, Πανίκο κυρίες και κύριοι, τι μας δίνει ο Δημήτρης Κουκούρης από την Αθήνα που είναι κορυφαίος, ακριβώς προπονητής, καθώς η ομάδα της ΑΕΚ βρίσκεται στην Αθήνα και από εκεί μας έχει στείλει ένα βίντεο καθώς βρίσκονται εκεί για την προετοιμασία τους. Και ο Ιάκωβος και ο Βασίλης γι' αυτό δεν ήταν μαζί τους. Απίστευτη χρονιά, 9 μήνες με μικρό πρωτάθλημα, με λίγους αγώνες έπρεπε να διαχειριστούμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και με μεγάλα κενά, σπεδίμιζω κενά τον Νοέμβρη, κενά τον... Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να συγγνώμη που δεν μπόρεσα να παρευρεθώ στην όμορφη αυτή εκδήλωση που διοργανώνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας. Λόγω υποχρεώσεων με την ομάδα μου, την ΑΕΚ, βρισκόμαστε στην Αθήνα στα πλαίσια της προετοιμασίας της ομάδας μας για μια σειρά φιλικών αγώνων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους προπονητές, τα σωματεία καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για την τιμητική αυτή διάκριση. Είναι ευχής έργων για κάθε προπονητή να βλέπει οι κόποι του να ανταμείβονται με τέτοιου είδους βραβεύσεις. Η αφιέρωση του βραβείου έχει πολλούς αποδέκτες. Καταρχήν, είναι αφιερωμένο στην οικογένειά μου, στη σύζυγό μου και στα παιδιά μου για τη στήριξη και την κατανόηση που μου παρέχουν όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στην Κύπρο και εργάζομαι στην ΑΕΚ. Στη διοίκηση της ΑΕΚ για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου, καθώς και τη στήριξη που παρήχε σε μένα, στους συνεργάτες μου και στους καλαθοσφαιριστές καθ' όλη τη διάρκεια της περσινής σεζόν, ώστε να μπορέσουμε να κατακτήσουμε τους εγχώριους τίτλους. Στο προπονητικό και ιατρικό staff της ομάδας. Και τέλος, στους καλαθοσφαιριστές, που δεν είναι άλλοι από τους πρωταγωνιστές εντός γηπέδου και νομίζω τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Κλείνοντας και εν όψη της έναρξης αγωνιστικής περίοδου, αρχής γενομένης από το Super Cup σε λίγες μέρες και την επόμενη εβδομάδα την έναρξη της Basket League του Κυπριακού Αθλήματος, να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα πρωτίστως στους καλαθοσφαιριστές και έπειτα στους προπονητές, στους παράγοντες και σε όλους τους ανθρώπους που απαρτίζουν την καλαθόσφαιρα στην Κύπρο. Και πέραν από συλλογικές προσδοκίες, φιλοδοξίες ή στόχους, να μπορέσουμε όλοι μαζί να πάμε το Κυπριακό μπάσκετ ένα βήμα πιο μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Και φυσικά το βραβείο θα παραδώσει ο κ. Νίκος Καλαπατάς, διευθυντής σχολής